αυτούς τους ανθρώπους. Πάμε στα Φάρσαλα. Ναι, πάμε. Ο κύριος Καραγιάννης. Ο κύριος Καραγιάννης. Να τον καλημερίσουμε να μας δώσει την εικόνα. Καλημέρα σας, κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα είμαστε εδώ στην Υπέρεια. Πλημμυρίσαμε πάλι για δεύτερη φορά σε 20 μέρες. Τώρα έχουν υποχωρήσει λίγο και έχει γίνει προσβάσιμο το χωριό. Έφτασε σε ορισμένα σπίτια μέχρι και το ένα μέτρο μέσα στο χωριό. Και οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι και πάλι από την αρχή. Πάνω που είχαν καθαρίσει τα σπίτια, ξαναάρχισαν να καθαρίζουν. Τώρα είμαστε να ρωτήσουμε, κύριε Καραγιάννη, από την προηγούμενη κακοκαιρία, ναι, τι είχατε προλάβει, ναι, έτσι να φτιάξετε από την αρχή, δηλαδή. Είχαμε καθαρίσει το σπίτι και ξεκινήσαμε να βάζουμε μέσα στρώματα, κουζίνες, πλυντήρια, ναι, αυτά τα βασικά. Κρεβάτια. Απλώς δεν προλάβαμε να τα κάνουμε κατοικήσιμα πλήρως τα σπίτια. Βλέπεις το νερό τώρα που έφτασε εδώ πέρα. Είναι λίγο κάτω από το παράθυρο. Κοιτάξτε εδώ. Σε αυτό, ναι, το σπίτι. Κοιτάξτε. Ναι, είναι, αυτό είναι με το δεύτερο τώρα το κύμα. Ό,τι δεν κατέστρεψε το πρώτο, ήρθε το δεύτερο και το τελείωσε, έτσι. Το πρώτο είχαμε πολύ εδώ πέρα, είχε 2,5 μέτρα νερό. Τώρα εδώ είχε 1,5, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν είναι ευχαριστημένοι. Γιατί εδώ είναι 1,5. Λίγο γούρνα το χωριό. Ναι. Και όσο πηγαίνουμε, να σε δείξω δρόμο, έτσι ευθεία προς τα αυτοκίνητα, αν έχει ύψωμα. Να ρωτήσω κάτι. Εσάς σας πλημμυρίζει ο Πίνιος ή είναι κάτι άλλο συμβαίνει? Εμάς μας πλημμυρίζει ο Ενιπέας. Ο Ενιπέας, ο παραπόταμος. Ναι, ναι. Ο παραπόταμος του Πίνιο. Τα φράγματα γιατί υποχωρούν? Γιατί υποχωρούν τα φράγματα? Γιατί φεύγει, γιατί πάει ο ποταμός και πλημμυρίζεται? Γιατί όταν ήρθαν μετά τον Ιαννό να φτιάξουν τα αναχώματα και έριξαν 5 φορτηγά χώμα ίσα-ίσα και ούτε το πάτησαν ούτε έβαλαν ζαρζανέτια εκεί που έσπασε για να μπορέσουν να αντισταθούν. Ναι. Αυτά είναι φυσικά. Έχουν γίνει, μισή δουλειά έχει γίνει. Ναι. Και δεν υπάρχει ενδιαφέρον ούτε από την περιφέρεια ούτε από το Δήμο Φαρσάλων. Κύριε Γιώργο, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, ναι, αυτά τα έργα να γίνουν σοβαρά. Και μία και πάντα. Δηλαδή, να γίνει μια φορά και να τελειώσει εκεί πέρα το θέμα. Να μην έχετε αυτό το πρόβλημα συνέχεια. Γιατί τώρα δεν έβρεξε πολύ. Όχι, δεν έβρεξε πολύ, αλλά το ένα μέτρο το είχαμε σίγουρα μέσα στο χωριό. Άκου να δεις, λέμε, δεν έβρεξε πολύ και ένα μέτρο. 70% από τα σπίτια έχουν ξαναπνιγεί. Με τις δουλειές σας τι γίνεται τώρα όλο αυτό το διάστημα? Δεν υπάρχουν δουλειές, ξέχνατε στις δουλειές τώρα. Εδώ λέμε να μπούμε μέσα στα σπίτια, τα χωράφια θα κοιτάξουμε. Να, ας δείξω χωράφια, άμα μπορέσουν να κάνουν zoom κιόλας, πώς κάνουν. Πηγαίνετε λίγο πιο κοντά, πηγαίνετε λίγο πιο κοντά. Ποιο χωράφι, δεν υπάρχει χώρα. Τα βαμπάκια αυτά εδώ πέρα που είναι μπροστά είναι 100% διαλυμένα. Σαπίσαν κιόλας, ε. Ας δείξω. Σαπίσανε, βλέπω. Σαπίσανε, δεν υπάρχει. Ούτε κουκούλι δεν μπορεί να πετάξει. Έχει καταστραφεί. Ούτε κουκούλι δεν μπορεί να πετάξει. Να ρωτήσω. Όχι, τίποτα, έχουν μαυρίσει. Ελάτε να σας πω κάτι. Μαυρίσει. Πού να το ξέρατε να βάλετε ρίζια? Μόνο ρύζι πιάνει. Όντως. Ναι. Πού τώρα να το ξέρετε. Θα σου δείξω ένα φωτοβολταϊκό. Πού το? Εδώ δίπλα έχει και μια στέρνα αυτός. Πάνω όλα, δεν έμειναν τίποτα. Πάει το φωτοβολταϊκό. Οι επενδύσεις εκατομμυρίων. Όχι εκατομμυρίων, χιλιάδων ευρώ έχουν γίνει. Ακούστε όμως τι γίνεται, κύριε Καραγιάννη. Για τα φωτοβολταϊκά, ναι, υπάρχει μια ασφαλιστική εταιρεία από πίσω που θα αποζημιώσει τους αγρότες με αυτή, εντάξει, τη ζημιά. Ναι, αλλά οι αγρότες, ο αγώνας όμως... οι αγρότες θα πάρουν από τον ΕΛΓΑ κάποια χρήματα, αλλά μετά τι θα γίνει? Πότε θα είναι το χωράφι πάλι παραγωγικό? Πότε το νερό αυτό θα απορροφηθεί? Πότε θα αποδώσει ο καρπός? Και ξέρετε κάτι, μου λέγανε φίλοι σας αγρότες από την άλλη περιοχή, από την Καρδίτσα, που πονάνε, ναι, την παραγωγή, πονάνε την παραγωγή, πονάνε τα βαμβάκια που χάσανε. Γιατί είναι ο αγώνας τους και, ναι, τους, ο υδρότας τους μέσα εκεί. Γιατί όταν έχεις δουλέψει όλο τον χρόνο για να, και πάνω που έφτασε η ώρα να εισοδέψεις, θα παίρνει. Είναι μεγάλο πλήγμα. Και δεν είναι αυτό. Έρχεται και δεύτερη φορά μέσα 20 μέρες και σε σουπιδώνει και ψυχολογικά και, μετά και οικονομικά. Αυτά, θα τα βρεις και στο ράφι μετά στα σούπερ μάρκετ. Ότι λογοκύψε. Και άμα δεν μπορεί ο Δήμος με την περιφέρεια Θεσσαλίας να φτιάξουν εδώ τα αναχώματα, ναι, ας βάλουν το στρατό. Ποιος δεν προλαβαίνει ο στρατός, πού να πρωτοπάει?
κύριε Καραγιάννη, πραγματικά πού να πρωτοπάνε, πείτε μας. Κάποτε θα τελειώσω. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Θα κάνουν αυτοί προαχηρά και να πούν το στρατό έλα του καλοκαίρι και φτιάξτε. Δεν είναι ο στρατός για αυτές τις δουλειές. Γιατί εμείς είμαστε ανίκανοι να πούν. Κύριε Καραγιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς είμαστε ως μέσο ενημέρωσης κοντά σας. Yeah. Οποιαδήποτε στιγμή πρέπει. Το ξέρω, το ξέρουμε. Οποιαδήποτε στιγμή πρέπει να επικοινωνήσετε, θα επικοινωνείτε, θα βγαίνετε στον αέρα, θα μας δίνετε τις εικόνες, τη συμπαράστασή μας για τον αγώνα τον οποίο κάνετε να μείνετε στον τόπο. Ναι. Την εκτίμησή μας. Εδώ το Μαντρίτ είχε ένα μέτρο είχε με το Ντάνιελ πάνω από το Μαντρίτ το νερό. Ναι. Πάντα ζώα. Τώρα εδώ πέρα είχε ένα ψημέτρο. Τι να κάνει αυτός ο πινοτράγος τώρα. Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουμε αυτό το διάστημα. Συνδεόμαστε για να βγάλουν και τον πόνο τους, να μας δείξουν την εικόνα, να μας πούνε και το τι γίνεται. Και να. Αυτή είναι η δουλειά μας, να τους ακούμε.